Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο παλάτι του Σεντ Τζέιμς, μαζί με μέλη του Συμβουλίου Διαδοχής και πολλών αξιωματούχων της Βρετανικής κυβέρνησης, έγινε σήμερα η ανακήρυξη του Καρόλου σε βασιλιά. «Θα σας υπηρετώ με αφοσίωση», είπε στο πρώτο του διάγγελμα ως βασιλιάς ο Κάρολος και ευχαρίστησε τη μητέρα του για τις υπηρεσίες της 7 δεκαετίες στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου. It is my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the Queen. I know how deeply you, the entire nation, and I think I may say the whole world, sympathize with me in the irreparable loss we've all suffered. It is the greatest consolation to me to know of the sympathy expressed by so many to my sister and brothers. Στη Θεσσαλονίκη χτυπά από σήμερα η καρδιά των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων με το άνοιγμα της αυλαίας της Διεθνούς Έκθεσης. Το στίγμα του αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το πακέτο των παροχών. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε το πρωί τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ένα τέταρτο νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα επίσκεψής του και χωρίς σακάκι, ο Πρωθυπουργός πέρασε την κεντρική είσοδο για την επίσημη έναρξη της 86ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί τον υποδέχτηκε υπουργικό κλιμάκιο και άμεσα ξεκίνησε ο αγιασμός της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου. Αμέσως μετά ακολούθησε η συνάντηση με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα που συζήτησε το σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως. Κατά την έξοδο του από το κτίριο της διοίκησης, μέλη της Εθνικής Αρτοπιών Ελλάδας του δώρισαν ένα ψωμί και μία στολή με το όνομά του. Λίγο πριν τις 11 ξεκίνησε η περιήγηση του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της έκθεσης με τιμόμενη χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού, το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων, όπου τον ξενάγησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αλλά και ο Υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός παρατήρησε τον προσωμιωτή του μαχητικού F-35, μία από τις μεγαλύτερες ατραξιών της φετινής έκθεσης. Ενημερώθηκε και για τους άλλους προσωμιωτές, όπως αυτούς του Ραφάλ, ενώ είδε και ομοιώματα των νέων φρεγατών και των νέων ελικοπτέρων. Επόμενη στάση του στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Κώστα Καραμανλή. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το βράδυ του Σαββάτου και ξεκίνησε την επίσκεψή του με βόλτα στην οδό Τσιμισκή, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και επιχειρηματίες της πόλης. Στην πλατεία Αριστοτέλους έκανε στάση σε πολυσύχναστο καφέ και συνομίλησε με νέους. 15. Πρώτη εκεί θα πάω. Άντε, μπράβο, καλή αρχή. Εσύ δεν θα το φτάσει αυτή. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού συνεχίζεται στα περίπτερα της ΔΕΘ, ενώ στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η κεντρική ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Φόρμουλα με κλιμακωτή επιδότηση για τους λογαριασμούς ενέργειας, η οποία θα αυξάνεται όσο μειώνεται η κατανάλωση, θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας δεν κατέληξε σε συμφωνία για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, με το βάρος πλέον να πέφτει στην Κομισιόν, που αναμένεται να επανέλθει με επικαιροποίηση των προτάσεών της για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Ουκρανικός στρατός έχει περάσει την αντεπίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, ευνηδιάζοντας τις ρωσικές δυνάμεις. Στις υπορωσικό έλεγχο περιοχές γύρω από την πόλη δόθηκε εντολή απομάκρυνσης του πληθυσμού, με το Ζελένσκι να δηλώνει πως ανακαταλήφθηκαν 30 οικισμοί. Από την άλλη, η Μόσχα απαντά πως βομβαρδίζει και καταστρέφει αμερικανικά όπλα στην Ουκρανία και παράλληλα κατηγορεί το Ζελένσκι ότι έχει υποταχθεί στις εντολές της Δύσης. Στο σημείο αυτό, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.